Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Στις αυξημένες αρμοδιότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μεν αλλά χωρίς τη συνοδεία των απαραίτητων πόρων, αναφέρθηκε μιλώντας στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Ο κύριος Καχρημάνης αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό τομέα, επισημένοντας ότι αντιμετωπίζονται πολλά προβλήματα τα οποία χρειάζονται άμεσα λύσεις. Στις περικοπές των κεντρικών αυτοτελών πόρων που αγγίζουν το 70% αλλά και τους περιορισμένους πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που καθιστούν δύσκολη τη συντήρηση του συνόλου του οδικού δικτύου, αναφέρθηκε μιλώντας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Ο κύριος Καχρημάνης, με την ιδιότητά του υπεύθυνου για θέματα αγροτικής ανάπτυξης, επεσήμανε και ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, τους ΤΟΕΒ και το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί παράλληλα και στη διατήρηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Το πρώτο που έκανε η τότε κυβέρνηση μόλις ήρθαμε σε σώμα, αφού μας είπανε και μικρούς, έγινε, μας είπαν θα πάρετε το ΠΟΥΔΟΕ, και με αυτό θα συνεχίσετε για να καλύφθει το κενό πραγματικά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο οι συντηρήσεις σε δίκτυα υπαρχιακά, εθνικά αλλά και αγροτικά, και όλα εμείς τα φορτωθήκαμε στο τέλος για να μπορέσουμε να φέρουμε πέρα την όλη υποχρέωση που είχαμε. Οπότε κύριε Γενικέ, να ξέρετε ότι όταν φωνάζουμε για το ΠΟΥΔΟΕ δεν φωνάζουμε άδικα. Έχει κοπεί το 70% των ΚΑΠ και από τότε μας είπαν ότι θα καλυφθεί από το ΠΟΥΔΟΕ, το εθνικό σκέλος. Και πραγματικά, όπως είπατε, υπάρχει τεράστιο θέμα στις συντηρήσεις. Δηλαδή, έχουμε τόσα πολλά θέματα που δημιουργούνται κάθε μέρα και δεν σας κρύβω ότι πολλοί υπάλληλοι μας οδηγούνται στα δικαστήρια γιατί κάπου ήταν μια λακκούβα, πέρασε κάποιος και την άλλη μέρα γίνεται μια μήνυ στον υπάλληλο. Φτάνουμε στο σημείο πολλοί υπάλληλοι να μην θέλουν να αναλάβουν επίβλεψη έργων. Και αυτό οφείλεται γιατί πραγματικά υπάρχουν ανάγκες και τα δίκτυα είναι περιοχή από τη δικιά μας που είμαστε ακριβώς απέναντι και άφησε ζημιές, όπως ξέρετε. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω πρώτα τι γίνεται με τους ΚΑΠ και το ΠΟΥΔΟΕ, το οποίο είναι στην καθημερινότητα. Εάν δεν υπάρχει, δεν μπορεί να λειτουργήσει καμία περιφέρεια. Αυτό πρέπει να το λάβετε πολύ υπόψη, γιατί αμέσως δίνει το δικαίωμα στον Περιφερειάρχη να επέμβει σε όλα και του να φτιάξει κάτι που χάλασε, αλλά και να προλάβει. Γιατί εμείς πέρσι δεν πάθαμε τις ζημιές που έπαθε δίπλα η περιοχή της Θεσσαλίας. Με συνεχή δουλειά όλο το καλοκαίρι κοιτούσαμε να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες που να μην έχουμε προβλήματα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά εμείς σε μία συμφωνία που είχε γίνει είχαμε πάρει όλα τα αρδευτικά έργα μέχρι 2.200.000 και επίσης όλα των μικρομεσαίων μέχρι ένα ποσό περίπου στο 100.000.000. Δυστυχώς βγήκαν πολλές προκηρύξεις από το Υπουργείο χωρίς πουθενά να λάβουν υπόψη αυτή την υποχρέωση που είχε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς εμάς. Τώρα μαθαίνω ότι θα βγάλουν κάποια έργα ΣΔΙΤ και λοιπά. Τόση το ΕΒ τους έδωσαν μετά το 2018 σε εμάς για να εξισορροπήσουμε την κατάσταση, να μην είναι πρώτη προτεραιότητα, αφού από το Μάιο που ποτίζουν μέχρι το Σεπτέμβριο έχουμε ήλιο, να βάλουμε φωτοβολταϊκά παντού. Και εγώ το έκανα αυτό και πέρασα πάρα πολλά έργα στο πρόγραμμα ΠΑ, εκεί στα αρδευτικά. Θέλετε το αποτέλεσμα? Είναι τραγελαφικό. Παίρνεις ένα χαρτί από την Πάτρα, από την ΔΕΔΙΕ, ότι έχει κενό στο τάδε σημείο. Όταν φτάνεις εσύ με τη διαδικασία του δημοσίου ότι τέλειωσα και εντάχθηκε τελικά το έργο, σου λέει, α, τώρα δεν έχουμε, το δώσαμε το δίκτυο. Δεν έχει μπει μια παράμετρος, τώρα μιλάω σαν μηχανικός, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, πάλε ποτέ, που να λέει το εξής.
Όποιος θέλει να κάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αναλάβει και το δίκτυο της μέσης τάσης. Εμείς πληρώσαμε από το ΠΟΔΟΕ δίκτυο μέσης τάσης για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ο ιδιώτης, ο οποίος συνήθως, εγώ βλέπω πώς δουλεύει τώρα το σύστημα, πάει και αγρότες να μπουν φωτοβολταϊκά στις στέγες, αύριο θα τα χρειαζόμαστε σαν χώρα αυτά. Όλοι αυτοί θα βρεθούν στον αέρα. Γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα ποσό, το λέω, γιατί κι εσείς εμπλέκεστε όταν συζητάτε και στο Υπουργικό Συμβούλιο και γενικά στην ανάπτυξη, κύριε Σκάλκο, να μπαίνουν και οι μπαταρίες που βάζεις μέσα για να μπορέσεις με όλα τα όργανα να μπορείς να κάνεις συσσόρευση της ενέργειας, να τη χρησιμοποιείς. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι απλά και βλέπω ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν τα έχουν λάβει σοβαρά και οι μόνοι που ωφελούνται είναι αυτοί που έρχονται, όπως υπόθηκε σήμερα εδώ, λέμε όλοι, μηδενός εξηρωμένο, αλλά ξέρουμε τον τόπο μας. Παράδειγμα, ερχόταν να φτιάξουν για βιορευστά στην Ήπειρο. Εμείς δεν έχουμε βιορευστά στην Ήπειρο, εμείς θέλουμε άλλες μονάδες που θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τη δικιά μας οικονομία. Και στο τέλος ερχόταν βιορευστά, λέει, που τα φέρναν από τη Βουλγαρία για να τα δουλέψουν στην Ελλάδα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ή, παράδειγμα, ξέραμε τι έχουμε υπόλοιμα αγροτικό, να γίνουν μονάδες που θα μπορέσουν να δουλέψουν via αέριο. Ξέραμε πόσα είναι τα κοτόπουλα, πόσα είναι όλες αυτές οι μονάδες και βλέπαμε κάτι μονάδες οι οποίες ερχόταν να γίνουν χωρίς να έχουν μιλήσει με κανέναν από αυτούς. Θέλουν λίγο να δώσουν περισσότερο αξία στην έγκριση των περιβαλλοντολογικών όρων στις περιφέρειες, γιατί και αυτό είναι μέσα στην ανάπτυξη του τόπου που μας ενδιαφέρει και να πάμε παραπέρα. Έρχομαι στο θέμα του ΕΣΠΑ. Θέλω να πω ότι έχουμε μια άψογη συνεργασία, πραγματικά, και οι διαχειριστικές αρχές και εμείς με το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικά με τον κύριο Σκάλκο που ερχόμαστε σε πρώτη επαφή για αυτά τα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα έχουν, ας πούμε, σήμερα την έρευνα, καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Έχουν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Έχουν την αστική κινητικότητα. Έχουν τις υποδομές των μεταφορών. Έχουν την κοινωνική συνοχή, την παιδεία, την υγεία και τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις. Ξεκινάω από το τελευταίο. Εμείς με την βοήθεια του κυρίου Σταύρου Μπαίνου είχαμε φτιάξει το πρόγραμμα «Όχι, ολοκληρωμένη χωρική επένδυση» που αφορούσε τα αρχαία θέατρα. Δεν ήταν όμως να φτιάξουμε μόνο τα αρχαία θέατρα, ήταν να φτιάξουμε ένα σύστημα ολόκληρο με τα προϊόντα της Ηπείρου και την ποιότητα αυτών των προϊόντων. Μας βοήθησε πάρα πολύ, μας άλλαξε πάρα πολλά πράγματα, πράγματα που δεν θα γινόταν ποτέ έγιναν. Αυτό μας έδωσε το δικαίωμα και το δίνει τώρα στην κάθε περιφέρεια να κάνει όχι. Παράδειγμα, ούτε είχαμε ποτέ σκεφτεί ότι θα κάνουμε όχι για τα Ιαματικά Λουτρά, για το Σούλι και για άλλες περιοχές εκτός από τα ΒΑ που είναι στις πρωτεύουσες των νομών της Ηπείρου. Κάνουμε ένα πάρκο υψηλής τεχνολογίας και έρευνας. Βοηθηθήκαμε πραγματικά από την κυβέρνηση και ειδικά από τον κύριο Πρωθυπουργό σε αυτό το θέμα. Τελειώσαμε τη μελέτη για 15.000 τετραγωνικά απέναντι από το Πανεπιστήμιο. Μας έδωσαν τις προδιαγραφές, έχουμε πάρει την άδεια οικοδομής στα πάντα και σε λίγο καιρό, αφού το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα ανάκαμψης το 50%, το 25% στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Δάνειο με εγγύηση του Δημοσίου και 25% τώρα έχουμε δύο τράπεζες που συζητάμε εμπορικές για να πάρουμε το άλλο 25%. Αυτό αλλάζει την περιοχή μας. Ξέρετε τι μας είπαν οι ξένες εταιρείες. Εμείς θέλουμε το προσωπικό μας να τρώει ποιοτικά προϊόντα. Στη μισή ώρα είναι στη θάλασσα, στη μισή ώρα είναι στο βουνό. Να περνάνε καλά, να έχει αυτά τα πράγματα στην περιοχή. Ξέρετε, τα 15.000 μόνο τετραγωνικά, μιλάμε για 1.600 άτομα.
Και όταν έδειξε τελευταία η P&I, για να καταλάβετε το μέγεθος, το λέω αυτό, έκανε μια για τα 5 χρόνια στα Γιάννενα, είχα και το γιο μου, ο οποίος είχε ένα μαγαζί παλιότερα εστίασης, τώρα η Γελάδια στο Μέτσοβο για γάλα. Και βλέποντας τα παιδιά που ήταν στους τομείς αρχηγοί, μου λέει, αυτούς τους είχα γκαρσόν εγώ, γκαρσόνια μου λέει, με 500 και 600 ευρώ το μήνα, και σήμερα ήταν αστέρια, είχαν τελειώσει όλοι πληροφορικάρια, αλλά δεν έβρισκαν δουλειά. Σκεφτείτε πόσος κόσμος που αλλάζει κατάσταση όλη, με τι, με πρωτοβουλία και με συνεργασία. Αυτό το πράγμα πρέπει να το εμπεδώσουμε σε όλους, σε όλα τα πανεπιστήμια, στην έρευνα, και να μην είναι έρευνα για την έρευνα και να το βλέπουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Επίσης, στην πορεία αυτού του προγράμματος είδαμε το εξής. Οι παλιότεροι από εδώ θυμούνται όταν πήγαμε στη Γερμανία, στη Στουγκάρδη, για να δούμε πώς δουλεύουν οι Γερμανοί. Ήταν στην πρώτη τετραετία και μας πήγαν στο δήμαρχο στην Στουγκάρδη. Ξέρετε τι μας είπε? Εμείς, λέει, τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου, τους με μάστερ ή τους ντοκτοράδες ή τους μεταπτυχιακούς, έχουμε πρόγραμμα που τους παίρνουμε για 3 χρόνια στις επιχειρήσεις, πληρώνουμε τους μισθούς, πληρώνουμε το ΙΚΑ, θα έλεγα, εδώ στην Ελλάδα, αλλά και φαγητό σε όποια είναι συμβεβλημένα εστιατόρια στο Δήμο μας. Εγώ το έβαλα στο μυαλό και έκανα την εξής προσπάθεια όταν μας έβαλαν το προηγούμενο πρόγραμμα, το έχουμε ξαναβάλει τώρα. Στις εταιρείες ή θα κάναν κάτι δικό τους για 18 μήνες και 4 μήνες πληρώνει η επιχείρηση. Ξέρετε πόσος κόσμος που ξεκινούσε να φύγει από το εξωτερικό μπήκε στις επιχειρήσεις και πλέον παίρνει δεξιότητες? Πρέπει να ανοιχτούμε, να μην τα βλέπουμε τα πράγματα κλειστά. Επίσης και το πρόγραμμα που δώσαμε, το e-επιχειρήν, κάναμε όλες τις επιχειρήσεις να έχουν κομπιούτερ και να αρχίσουν να κάνουν συναλλαγές με το εξωτερικό μέσα από το διαδίκτυο, στο να προωθούν προϊόντα εκτός από τις εκθέσεις που τους πήγαμε. Αυτά όλα βοηθάνε κάθε μέρα την οικονομία και δίνουν την αξία στον τόπο. Θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Θα επιμείνω στο θέμα των ΤΟΕΒ λίγο περισσότερο. Χρωστάνε χρήματα. Δεν μπορεί να το τελειώσουμε, να γίνει μια προσπάθεια με το ταμείο που έχουμε, όχι με το ανάκαμψη, δεν μπορείς να πεις, με το ταμείο το παρακαταθηκών και δανείων, να γίνει μια σύμβαση στην οποία να λέει, αφού θα βάλουμε φωτοβολταϊκά, όταν δίνουν ρεύμα στο κράτος, στη ΔΕΗ, να κόβεται από αυτό και να είναι για 25 χρόνια με εγγύηση, αφού μπήκαν οι περιφέρειες, γιατί ακούγεται πάλι ότι θα κάνουν ΔΕΒ παλιές αμαρτίες. Εγώ όταν πήρα τους ΤΟΕΒ, λόγω επαγγέλματος, πήρα και κοιτούσα τους λογαριασμούς και έβλεπα πλήρωναν 40% άεργη ισχύ, γιατί δεν καθόταν κανένας να ασχοληθεί το συνημίτωνο που ήταν από το τάση και το ρεύμα. Και έβαλα πυκνωτές σε όλα. Θέλει δουλειά. Μπορούμε αυτή η κυβέρνηση, και το λέω δυνατά να το ακούσει όλος ο κόσμος, κάνει αυτά που δεν έγιναν ποτέ. Εγώ είμαι 66 χρονών τώρα, αλλά κάνει τέτοιες αλλαγές που δεν τις σκέφτηκε κανένας. Και αυτά οφείλονται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος όταν βλέπει κάτι κάνει μια αλλαγή. Όσο να θέλουμε να συζητήσουμε, δεν μιλάω κομματικά αυτή τη στιγμή. Μιλάω με την αίσθηση της λογικής και της ανάπτυξης. Πρέπει να γίνουν πολλά για να αλλάξουν. Εγώ πιστεύω σε αυτό το κράτος ότι έχει προοπτικές. Δυστυχώς όμως το μάθαμε άντε να περάσει η μέρα. Όπως λέει το τραγούδι του Καζαντζίδη. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα. Μπορούμε, και πρωτοπόροι σε αυτά θα είναι οι περιφέρειες, οι οποίες, εάν μας στηρίξετε λίγο περισσότερο και δεν μας δίνετε αποκεντρωμένους, γιατί αυτό το θεωρώ μέγα λάθος, παράδειγμα, πας στην αποκεντρωμένη διοίκηση.
αφού στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης δεν έχουν κανένα αντικείμενο, έχουν τμήμα και κάθονται αυτοί εκεί και εμείς δεν έχουμε προσωπικό. Τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά και λέγαμε ότι θα τα λήξουμε. Παρόλα αυτά τώρα ακούμε ότι θα έρθουν αποκεντρωμένοι. Δηλαδή ο αφέντης έχει αφέντη. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή μας έχετε εμπιστοσύνη και αλλάζουμε αυτή την πατρίδα ή κάτσετε με τους αποκεντρωμένους και εδώ πάνε και οι άλλοι. Αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλαξα τη συζήτηση γιατί είχαν υποθεί. Από το συνέδριο του Βόλου η ΚΕΔΕ βγαίνει πιο ενωμένη και πιο δυνατή με στόχο μια ισχυρή αυτοδιοίκηση όχι μόνο στη συνείδηση των πολιτών αλλά και στη λειτουργία των θεσμών του κράτους μας. Γιατί η ισχυρή αυτοδιοίκηση σημαίνει καλύτερη Ελλάδα προς όφελος των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών. Αυτό αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΚΕΔΕ μετά την ολοκλήρωση του τακτικού συνεδρίου στο Βόλο. Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, κρίνουμε αναγκαίο ως αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού να βγούμε μπροστά και να απαιτήσουμε μία ουσιαστική μεταρρύθμιση, θεωρώντας επιτακτική την αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τους πόρους, διεκδικούμε επιπλέον για να ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας και να ανταποκριθούμε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις σημερινές αλλά και μελλοντικές κρίσεις, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας. Είμαστε πρωταγωνιστές στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής και κλιματικής κρίσης, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της και στα συμπεράσματα του συνεδρίου η ΚΕΔΕ. Εμείς κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δήμαρχο Αρτέων, τον κύριο Χρήστο Τσιρογιάννη. Κύριε Τσιρογιάννη, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα συμπεράσματα τα οποία ανέφερα. Δεν γίνεται βέβαια αναλυτικά να τα πούμε όλα. Στην σύνδεσή μας από το Βόλο, είχατε αναφερθεί σε κάποιες ενότητες που απασχόλησαν τις εργασίες του συνεδρίου. Συμπερασματικά όμως αυτό που αναφέρετε είναι πως ισχυρή η ΚΕΔΕ ενωμένη θα διεκδικήσει αυτά που της ανήκουν. Είτε λέγονται χρηματοδοτήσεις, είτε λέγεται ανθρώπινο δυναμικό. Ναι, καταρχήν, ας πούμε, στο συνέδριο το ετήσιο στο Βόλο, που υπήρχε μεγάλη συμμετοχή αυτοδιοικητικών, εκεί η ανησυχία όλων των αυτοδιοικητικών ήταν κυρίως το ενεργειακό κόστος και τα οικονομικά των Δήμων, ναι. Γιατί πραγματικά έχει εκτινάξει τους προϋπολογισμούς μας στο ενεργειακό κόστος. Και πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή τη διαφορά, χωρίς να επιβαρύνουμε τους δημότες και χωρίς να στερήσουμε υπηρεσίες από τους δημότες μας. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Οπότε εκεί υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση να δώσουν περισσότερα χρήματα και για το κομμάτι των Δήμων μέσα από τους κεντρικούς αυτοδηλείς πόρους με επιπλέον χρηματοδότηση και για τις ΔΕΙΑ, γιατί έχει αυξηθεί το ενεργειακό κόστος. Να πω ένα νούμερο για τη ΔΕΙΑ, γιατί προχθές κλείσαμε προϋπολογισμό ότι για το 2021 το κόστος του ενεργειακού στη ΔΕΙΑ ήταν 500.000 ευρώ και το 2022 ήταν 1.200. Άρα αυτές οι 700.000 ευρώ εμείς δεν μετακυλήσαμε στον πολίτη να αυξήσουμε οτιδήποτε ή ούτε να στηρίξουμε κάποιες υπηρεσίες. Άρα ένα κομμάτι ήταν αυτό τα οικονομικά, ένα δεύτερο κομμάτι ήταν τα διοικητικά όσον αφορά την υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, των πολυδομιών του Δήμου που πρέπει να τρέξουν άμεσα οι προκηρύξεις των 13 κάπα και να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα από ό,τι μας είπαν μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου. Από εκεί πέρα θέματα κινητικότητας, θέματα της δημοτικής αστυνομίας που και εκεί θα βγει ένα καινούργιο νομοσχέδιο και θα έρθουν και καινούργιοι δημοτικοί αστυνόμοι στους Δήμους για να είναι καλύτερες επανδρομένες οι δημοτικές αστυνομίες και πολλά άλλα ζητήματα. Το πρόγραμμα Τρίτσης, τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν κάποια θέματα τα οποία πραγματικά υπήρχε αγωνία. Καταλαβαίνετε ότι είναι και μια χρονιά εκλογών δύσκολη. Για όλους και για την κυβέρνηση και για μας. Προφανώς, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι εμείς ως αυτοδιοικητικοί, επειδή είμαστε στο ενδιάμεσο, αν θέλετε και πιο κοντά στον πολίτη, ότι θα πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα στον πολίτη και να παρέχουμε όσο γίνεται καλύτερες δυνατότητες έτσι, βελτίωση της καθημερινότητά τους και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, βάλαμε πολλά στο τραπέζι. Καταλαβαίνουμε απ' την άλλη ότι και το κράτος, η κυβέρνηση δεν έχει τα άπειρα χρήματα για να μπορέσει να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως αναγνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια δόθηκαν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις έκτακτες και μέσα στον κορονοϊό από την κυβέρνηση που δεν είχαμε πάρει αντίστοιχες χρονιές τόσα χρήματα.
Και απ' την άλλη υπάρχουν και πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να υποβάλλουμε προτάσεις, είτε αυτές λέγονται τρίτσες, είτε λέγονται ΕΣΠΑ, είτε λέγονται Ταμείο Ανάκαμψης, είτε λέγεται Πράσινο Ταμείο. Τα αναγνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε και τον καινούριο νόμο των δημοσίων έργων που μας βοήθησε πάρα πολύ στο να απλοποιήσουμε κάποιες διαδικασίες και να γίνονται πιο γρήγορα τα δημόσια έργα, και ο νόμος της κυβερνησιμότητας, ο καινούριος, που θα μπορούν οι επόμενες δημοτικές αρχές να μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα και πολλές αρμοδιότητες, γιατί σωστό είναι αυτό, να ξαναπεράσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να έχει το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκλη που πρέπει. Τώρα, να μην σταθώ περισσότερο στο θέμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, κύριε Δήμαρχε, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Είστε αντίθετο στο να έχουμε φυσικό αέριο στην πόλη μας, στην πόλη της Σάρτας, γιατί κάποιες δηλώσεις σας, ξέρετε, αναπαραγάγονται και φυσικά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ή αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν ότι προφανώς δεν είμαστε αντίθετοι στο φυσικό αέριο, είμαστε υπέρ του φυσικού αερίου και προσπαθούμε να έχει ο αρτινός πολίτης την δυνατότητα να επιλέγει και όποιο καύσιμο θέλει, αλλά γενικότερα να έχει όσες μπορούν καλύτερες υπηρεσίες. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να καταλάβουν οι όποιες εταιρείες, είτε αυτές λέγονται φυσικό αέριο εταιρείες, είτε λέγονται τηλεπικοινωνίες, είτε λέγεται ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό που θέλουμε να φτιάξουμε και να συνδέσουμε τη μέση τάση ένα υποσταθμό στα 15 χιλιόμετρα, ότι δεν μπορούν, δεν είναι δικοί τους οι δρόμοι, έτσι, αυτών των εταιρεών να σκάβουν όποτε θέλουν. Και αυτό γιατί εκεί πέρα περνάνε άνθρωποι πάνω σε αυτούς τους δρόμους, δεν μπορούμε να χαλάμε τους δρόμους και να τους ξαναφτιάχνουμε. Δαπανώνται χρήματα, γίνονται μελέτες και δαπανώνται χρήματα, και τη συντήρηση των δρόμων, τους δημοτικών δρόμων τουλάχιστον, τον έχουν οι Δήμοι, άρα έχουν και ένα λόγο στο να, έχουν, να γνωρίζουν το τι θέλουν για τους πολίτες τους. Εμείς τι είπαμε? Είπαμε ότι εφόσον ήρθε η ΔΕΔΑ στο Δημαρχείο και πέρασε από όλους, είπαμε γιατί, αφού ξέρατε ότι εδώ και 2 χρόνια θα σχεδιάσετε αυτό το έργο στην Άρτα, για ποιο λόγο δεν μας ενημερώσετε με μια επιστολή ότι εδώ σε 2 χρόνια σχεδιάζουμε να περάσουμε ένα δίκτυο φυσικού αερίου, το οποίο παρεμπιπτόντως να πω είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο, που θα μπει μια δεξαμενή έξω από την πόλη της Άρτα σε κάποιο οικόπεδο χώρο που θα εγκαταστήσουν οι ίδιοι, και θα φέρουμε βυτεία από τη Ρεβιθούσα υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δεν είναι δηλαδή κάποιος αγωγός ο οποίος περνάει από εδώ, δηλαδή ο EastMed που περνάει είναι πέρασμα στην περιοχή μας. Και μπαίνει ένα ζήτημα ότι αν αύριο μεθαύριο απελευθερωθεί το φυσικό αέριο και υπάρχουν 2-3 εταιρείες, καταλαβαίνετε ότι κάθε μία θα μας κάβει το δίκτυο. Άρα λέμε το εξής, ότι πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Είπα στους εκπροσώπους της ΔΕΔΑ ότι καλώς να περάσετε μέσα στο κέντρο αυτή τη στιγμή που σκάβουμε, για να θα σκάψουμε να κάνουμε εργολαβίες για το Open Mall και το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου, άλλωστε όλο το πλακόστρωτο που εκεί είναι και όλες οι επιχειρήσεις, αν θέλετε, εστίαζες, καφετέρειες, εκεί καλώς να περάσετε. Όμως λέμε ότι πριν ένα μήνα την οδό Βασιλέο Κωνσταντίνο, Βασιλέο Πύρου, Αβρακία Τζαβέλα, την ασφαλτοστρώσαμε. Εάν το ξέραμε ότι εσείς θα περάσετε αυτό το δίκτυο, γιατί λέτε αρχές του χρόνου θα περάσετε αυτό το δίκτυο, θα λέγουμε στον εργολάβο: σταμάτα, μην κάνεις το έργο, να μπορέσει να περάσει η ΔΕΔΑ και μετά να το κάνουμε εμείς. Είναι ληφθεί αυτή η απόφαση, κύριε Δήμαρχε? Μα δεν μας ενημέρωσε κανένας μια επιστολή. Δεν υπάρχει πουθενά μια επιστολή της ΔΕΔΑ ότι μας λέει ότι πότε θα περάσει, τι σχεδιασμό έχουν ή οι τηλεπικοινωνίες. Βέβαια υπάρχει και άλλη λύση. Ωραία. Πάρτε, περάστε το δίκτυο ακόμα και στη Βασιλείο Κωνσταντίνου και στη Βασιλείο Πύρου και στην Αυραγία Τζαβέλα, αλλά αποκαταστήστε όλο το πλάτος των δροσών όπως το βρήκατε. Νομίζω αυτό είναι το έντιμο. Γιατί δεν σας λέω πάλι, δεν μπορούν να περνάνε όποτε θέλουν εταιρείες. Και πρότεινα και μέσα από το συνέδριο της ΚΕΔΕ, που το έβαλα το ζήτημα αυτό, ότι να δημιουργηθεί στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μια βάση δεδομένων, όπου ο καθένας θα ανεβάζει το αίτημά του εκεί, πώς προγραμματίζει να κάνει τις εργασίες, έτσι ώστε όλοι οι φορείς να έχουν μια γνώση για να μην γίνονται αυτά, να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε σε μια βάση, γιατί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Αν οι τηλεπικοινωνίες περνάνε όποτε θέλουν, το φυσικό αέριο περνάει όποτε θέλει, η μέση τάση περνάει όποτε θέλει, μετά δεν θα έχουμε δρόμους, θα έχουμε χαλικόδρομους, δεν θα έχουμε ασφαλτοστρωμένους δρόμους και δεν χρειάζονται, γιατί κάθε φορά θα τις χαλάμε. Δεν ξέρω αν οι περικοπές των πόρων, οι ελλιπείς χρηματοδοτήσεις αφήνουν τα περιθώρια, αν θέλετε, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού κυρίως, να σχεδιάσουν μεγάλα έργα, αναπτυξιακά έργα ή ακόμη, αν θέλετε, και έργα καθημερινότητας. Αναφέρομαι βεβαίως στο τεχνικό πρόγραμμα και τις δυνατότητες που υπάρχουν, κύριε Δήμαρχε, για κάθε Δήμο και ειδικότερα για το Δήμο Αρταίων. Κοιτάξτε, το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίσαμε πρόσφατα είναι ένα πρόγραμμα που απαντάει, αν θέλετε, στα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, που μέσα από τα τοπικά τους συμβούλια έχουν αποφασίσει για κάποια έργα με μια ιεράρχηση, ή στα αιτήματα των δημοτών και από εκεί πέρα και των υπηρεσιών μας. Άρα έγινε μια διαβούλευση, υπήρχαν προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν.
και συγκροτήσαμε ένα πρόγραμμα. Που τι είναι το πρόγραμμα, γιατί ακούγονται πολλά ότι εάν είναι με 100 ευρώ, είναι με 1000 ευρώ ένα έργο κτλ. Είναι μια, το τεχνικό πρόγραμμα που είναι μια απόφαση ενός συλλογικού οργάνου που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι μόνο πρόσωπο τι θέλει ο Δήμαρχος. Γι' αυτό και εκεί, παρεμπιπτόντως, εμείς καλέσαμε όλους τους φορείς και στην Επιτροπή Διαβούλευσης και στο Δημοτικό Συμβούλιο να μας καταθέσουν προτάσεις, ακόμη και αντιπολίτευση να μας καταθέσει προτάσεις πώς οραματίζεται την Άρτα και τι θεωρεί ότι είναι αναγκαίο. Δυστυχώς δεν κατατέθηκε καμία πρόταση από την αντιπολίτευση, ούτε συμμετείχαν στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Άρα, όταν εντάσσεται ένα πρόγραμμα εκεί, αποτελεί μια βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου πάνω από μένα. Και εγώ δέχομαι την εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να βρω τρόπο να υλοποιήσω αυτά τα έργα. Πώς θα βρω? Θα πρέπει να κάνω μελέτες για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα έργα. Θα πρέπει να τα οριμάσουμε, να πάρουμε τις άδειες και εγκρίσεις που χρειάζονται και να βρούμε χρηματοδοτήσεις. Χρηματοδότηση μπορεί να είναι από δημοτικούς πόρους. Μπορεί να είναι από το Πράσινο Ταμείο, από το ΕΣΠΑ, από το ΤΡΙΤΣ, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά όμως είναι πολύ σημαντικό να είναι εγγεγραμμένο εκεί. Άρα αυτή είναι η διαφορά μας στη φιλοσοφία. Εμείς αυτά που έχουμε εγγράψει τα διεκδικούμε στο σωστό χρόνο και βάζω προτεραιότητες και βάζω προτεραιότητες ακόμη και με το διαθέσιμο προσωπικό που έχουμε, που δεν είναι μετρήσιμα στα δάχτυλα των ίδιων χεριού, πόσους μηχανικούς έχουμε και προσπαθούμε να μην χάνουμε καμία πρόσκληση. Τι λέει το αποτέλεσμα? Ότι μέχρι τώρα, σε όσες προσκλήσεις και αν έχουν βγει, ο Δήμος Αρτέων είναι εκεί και έχει λάβει χρηματοδοτήσεις από όλες τις προσκλήσεις, χάνοντας και χωρίς να χάσει καμία χρηματοδοτική ευκαιρία. Και μαζί με το πρόγραμμα του Δήμου, έχουμε αντίστοιχα περάσει και πρόσφατα και ένα πρόγραμμα, τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΙΑ, πολύ συγκεκριμένο και για θέματα ίδρυψης και για θέματα αποχέτευσης, για να μπορέσουμε να είμαστε οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σύγχρονοι και να εξυπηρετούμε τον καλύτερο τρόπο, δυνατό τρόπο τους δημότες μας. Υπάρχουν προτάσεις? Προτάσεις υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Σας είπα ότι και τα τοπικά συμβούλια που έχουμε μια αγαστή συνεργασία υπάρχουν προτάσεις. Άλλα έργα μπαίνουν ονοματισμένα, γιατί έχουν μια αυτοτέλεια να μπουν ονοματισμένα, γιατί μπορεί να έχουν και ένα μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Γιατί βλέπουμε ότι άλλα... και χρηματοδοτικά εργαλεία πάνε πλέον στοχευμένα, κύριε Δημαρχέ. Σωστά. Γι' αυτό. Και κάποια άλλα μπαίνουν πιο γενικά. Δηλαδή, ναι, μπορεί να μπει μια ασφαλτόστρωση, μπορεί να τη γράψουμε ασφαλτόστρωση στο Δήμο Αρτέων. Και εκεί, ναι, ανάλογα με την αυτοψίες που κάνει η τεχνική υπηρεσία συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους και τους κατοίκους, υποβάλλουμε την αντίστοιχη μελέτη. Πάμε τώρα και στα σχέδια βελτίωσης αστικής ανάπτυξης. Ξέραμε μέχρι τώρα τα ΣΒΑΚ. Ξέραμε τα ΣΒΑ, σχέδια βελτίωσης αστικής αναζωογόνησης. Τώρα ήρθαν ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν είναι οι ορολογίες που αλλάζουν ή αν μιλάμε για θέματα ουσίας, κύριε Δημαρχέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Άρτα που η πόλη της Άρτας εντάσσεται στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Να πω γιατί είναι σημαντικό, γιατί μέχρι τώρα η Άρτα δεν ήταν. Όταν παραλάβαμε το Δήμο το 2014, επειδή είχε σχεδιαστεί το εκείνο το ΕΣΠΟ 14-20 που τελειώνει 23 τώρα που σε αυτή την επόμενη χρονιά, ήταν μόνο η πόλη των Ιωαννίνων και δεν ήταν καμία από τις υπόλοιπες πόλεις της Ηπείρου, Πρέβεζα, Άρτα και Ιγουμενίτσα. Τότε, ερχόμενοι εμείς, αντιδράσαμε προς την περιφέρεια και είπαμε ότι δεν είναι σωστό, ότι πόλεις είναι όλες της Ηπείρου. Προφανώς δεχόμαστε ότι πρέπει να πάρουμε λιγότερα χρήματα ανάλογα με τον πληθυσμό που εκπροσωπούμε, αλλά έχουμε αστικό στοιχείο. Τότε δεν είχε γίνει δυστυχώς, δεν το προλάβουμε στο σχεδιασμό. Όμως, απ' την άλλη, προς τιμή του Περιφερειάρχης τότε είχε βγάλει μια πρόσκληση που αναγνωρίζοντας αυτή την. Την έλλειψη, ας πούμε, σχεδιασμού και την αδικία, ας πούμε, και έβγαλε μια ώρα και πήραμε κάποια χρήματα. Τώρα όμως έρχεται να το βάλει σωστά. Και τι μας ανακοίνωσε η διαχειριστική αρχή, η οποία ήρθε στο Δημαρχείο και μας έκανε μια ενημέρωση, ότι η πόλη της Άρτας θα ξεκινήσει με 20 εκατομμύρια ευρώ έργα για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη, όταν την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε από το 0. Τώρα ξεκινάμε από το 20. Συν άλλα χρήματα που θα πάρουμε από τις γενικές προσκλήσεις των προσκλήσεων, από τις προσκλήσεις που θα βγάλει η διαχειριστική αρχή Ηπείρου, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε έργα. Τι σημαίνει τα 20 εκατομμύρια είναι για το Δήμο Αρτέων, για την πόλη της Άρτας? Εμείς οριμάζουμε μελέτες αυτή τη στιγμή, κάνουμε το σχέδιο αυτό, το οποίο σχέδιο αυτό που συντάσσουμε, είναι σημαντικό να πω ότι δεν θα είναι ένα σχέδιο 20 εκατομμυρίων που αφορούν την Άρτα. Εμείς κάνουμε μια διαβούλευση και ξεκινήσαμε να συντάσσουμε αυτό το σχέδιο για την επόμενη δεκαετία σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Δηλαδή, ζητήσαμε προτάσεις από παντού, από περιφερειακή ενότητα, από νοσοκομείο, από εκπαίδευση, από πανεπιστήμια, από αρχαιολογία, από μιλητήρια, από παντού. Θα το συντάξουμε και πριν το ολοκληρώσουμε και το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που και εκεί θα γίνει διαβούλευση και θα ακούσουμε και προτάσεις όλων των πτερήγων της αντιπολίτευσης, θα κάνουμε μια ανοιχτή εκδήλωση. Να έρθουν και οι πολίτες και να οραματιστούμε όλοι μαζί το πώς βλέπουμε την Άρτα για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό
το σχέδιο μπορεί να είναι ένα προϋπολογισμό και 100 και 120 εκατομμύρια και 150. Εμείς θα το έχουμε ως μπούσουλα, θα είναι αυτό που θέλει η τοπική κοινωνία. Τα 20 εκατομμύρια θα τα πάρουμε με βάση την οριμότητα που έχουμε από το ΠΕΠΗ Πύρου και τα άλλα θα το έχουμε να τα πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από δικούμενους πόρους ή οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι έξυπνες πόλεις, αυτή η δράση, κύριε Δήμαρχε, που εντάσσεται. Οι έξυπνες πόλεις, εμάς αντιστοιχεί 1.200.000 για να κάνουμε έξυπνες δράσεις στην πόλη μας, να γίνει ο Δήμος Αρτέων Smart City, έχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Δηλαδή. Άλλο πράγμα. Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτό αφορά να κάνουμε το πάρκινγκ μας και την ελεγχόμενη στάθμη με έξυπνο τρόπο και με αισθητήρες και με να εξυγχρονίσουμε τα πάρκινγκ τα περιφερειακά. Ετοιμάζεται η πρότασή μας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου στην Άρτα και αυτό για να έχουμε συνέργεια με τα δικά μας πανεπιστήμια. Δεν είναι να το δώσουμε σε έναν Αθηναίο μελετητή, γιατί όχι να κάνουμε εδώ, έχουμε μια καλή συνεργασία και θα την υποβάλουμε μέχρι και τέλος Γενάρη, μιας και πήρε παράταση η πρόσκληση και στην ΚΕΔΕ αυτό το συζητήσαμε. Πάμε τώρα και στα δημοτικά τέλη. Πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Όπως είπα και λίγο πριν, είναι πολύ δύσκολη η οικονομική συγκυρία. Δεκαετή κρίση οικονομική, υγειονομική. Οι πολίτες πλέον έχουν λυγίσει οικονομικά. Σημαντικό λοιπόν το ότι δεν αυξάνονται τα δημοτικά τέλη, παρόλες τις επιβαρύνσεις των Δήμων. Προσπάθησαν και φέτος να κρατήσετε... παρά τους χαμηλούς πόρους, τα ίδια ποσά, τα ίδια δημοτικά τέλη και φυσικά να στηριχτούν και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κοιτάξτε, καταρχήν αυτή είναι μία εξίσωση. Η εξίσωση όσον αφορά τα δημοτικά τέλη είναι εξής, ότι οι πολίτες μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος πληρώνουν τα δημοτικά τέλη και αυτήν την άλλη μεριά οι δαπάνες αφορούν για την καθαριότητα, την περισυλλογή και την όλη διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία έχει εκτοξευτεί με την λειτουργία του εργοστασίου και χωρίς να λειτουργούν οι σταθμοί μεταφόρησης απορριμμάτων και για το κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού, που λόγω του ενεργειακού κόστους έχει εκτοξευθεί αντίστοιχα το ενεργειακό κόστος. Άρα, σε αυτή την εξίσωση, από τη μία πλευρά έχουν αυξηθεί υπέρογκα τα έξοδα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έτσι εύκολα να πάρουμε μια απόσταση και να πούμε ότι θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Άρα, τι θα κάναμε, θα μετακυλούσαμε στον πολίτη να πληρώσει πέρα από το δικό του λογαριασμό τον αυξημένο στο σπίτι του και περισσότερα δημοτικά τέλη για το Δήμο για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή την εξίσωση. Δεν το κάναμε. Το κρατάμε με νύχια και με δόντια. Πραγματικά, το τελευταίο χρόνια σταθερά τα δημοτικά τέλη, που είναι από μόνο του μια επιτυχία το ότι δεν αυξάνουμε, όταν πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα αυξάνουν τα δημοτικά τέλη και όμορφοι Δήμοι εδώ στην Ήπειρο έχουν μεγαλύτερα δημοτικά τέλη από εμάς, αν και εμείς είμαστε μετροπολιτικός Δήμος. Το κρατάμε γιατί δεν είμαστε σε άποψη ότι πρέπει να το πληρώσει ο πολίτης. Και πώς το εξισοσκελίζουμε? Προσπαθούμε να κάνουμε ενέργειες εξοικονόμησης, να κάνουμε νοικοκύρεμα εμείς ως Δήμος όπου μπορούμε στις δαπάνες μας, να αυξάνουμε την ανακύκλωση έτσι ώστε να μην πηγαίνουμε πολλά σκουπίδια στον πράσινο κάδο. Βάζουμε τα βιοαπόβλητα αυτή τη στιγμή, βάζουμε το MOV κάδο και απ' την άλλη προσπαθούμε να ρίξουμε τις δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας μέσα από τα LED που αντικαθιστούμε και κάνουμε πολλές εργασίες πάνω σε αυτό, από ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, αλλά και από αυτή τη στιγμή που κάνουμε μελέτες για να μπορέσει ο Δήμος να κάνει δικά του φωτοβολταϊκά και να συμψηφίζει τις δαπάνες του. Και απ' την άλλη έχουμε κάνει και μια μελέτη για να βρούμε διαρροές ρεύματος, μεγάλης κατανάλωσης κτλ. Και όχι μόνο αυτό καταφέραμε, αφού το κρατήσαμε, να κάνουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να κάνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν δουλεύει κανένας από καμία οικογένεια τότε να μην πληρώνουν καθόλου δημοτικά τέλη, σε τρίτεκνες οικογένειες, σε πολύτεκνες οικογένειες, σε μονογονεϊκές οικογένειες. Όλες τις κατηγορίες καλύπτουμε με κάποια χρόνια πάθηση ή αναπηρία. Και αυτό που σας λέω κάναμε εδώ, το κάναμε και στη ΔΕΙΑ και στη ΔΕΙΑ πήγαμε ένα βήμα παραπέρα, πέρα από το ότι κρατήσαμε σταθερά ή κάναμε κοινωνική πολιτική, σε μερικές κατηγορίες να κάνουμε και μέχρι 11,5% μείωση του νερού. Και αυτό γιατί μέχρι τα 40 κυβικά, που είναι μια μέση κατανάλωση για μια τετραμελή οικογένεια, τότε υπάρχει η μείωση. Όσο όμως αυξάνεται η κατανάλωση, και αυτό θέλαμε να αποτρέψουμε κυρίως στα χωριά, την αλόγιστη κατανάλωση νερού για άλλες χρήσεις, που καταλαβαίνετε στερούμε από τους δημότες που χρειάζεται για πόσιμο νερό, να υπάρχει, ας πούμε, αν θέλετε, ένας αποτρεπτικός παράγοντας ότι αυξήθηκε η τιμή του κυβικού όσο μεγαλώνει η κατανάλωση. Και φέτος καταφέραμε να μην έχουμε προβλήματα στα χωριά με το νερό, γιατί και αυτό λειτουργήσε με το δικό του τρόπο. Πατούς, αποτελεί κοινή ομολογία ότι ο Δήμος Αρτέων είναι σε υψηλά επίπεδα. Στο Δήμο Αρτέων είναι σε υψηλά επίπεδα η ανακύκλωση. Είμαστε από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι οι πολίτες είναι ευαισθητοποιημένοι.
ενημερωμένοι και ακολουθούν, αν θέλετε, αυτό στην καθημερινότητά τους. Κοιτάξτε, καταρχήν προφανώς ανήκει στους πολίτες αυτή η επιτυχία. Εμείς στηρίζουμε, ευαισθητοποιούμε με κάθε τρόπο, κοιτάμε έτσι ώστε να μειώσουμε αυτό που πηγαίνει στον πράσινο κάδο, κάνοντας και ανακύκλωση, κάνοντας τώρα και βάζοντας τα βιοπόβλητα τον καφέ κάδο και στα σπίτια του καθενός, αλλά και στα καταστήματα εστίασης, και με το MOV κάδο και όποιες ενέργειες μπορούμε να το κάνουμε. Πόσο πολύ περισσότερο μπορεί να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων, κύριε Δήμαρχε, για να καταλήξει στο εργοστάσιο? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι στο εργοστάσιο είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, ναι, που είτε εμείς το κατεβάσουμε πολύ παρακάτω, θα πληρώνουμε την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα που υπεγράψαν τότε το 2013 για αυτό το εργοστάσιο. Εγώ να σας πω το δικό μου παράδειγμα στο σπίτι μου, που κάνουμε και ανακύκλωση και διαχειριζόμαστε τα βιοαπόβλητα, είναι πολύ λίγα τα κοινά απορρίμματα που πηγαίνουν στον πράσινο κάδο. Ναι. Άρα αυτό όμως πώς θα γίνει? Θα γίνει μέσα από την ευαισθητοποίηση, από τα σχολεία, από τις οικογένειές μας, από τη νέα γενιά που θα πρέπει να μπούμε να μας γίνουν συνήθεια οι καλές πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων. Από εκεί και πέρα όμως και η πολιτεία οφείλει και όλοι μας να λειτουργήσουμε γρήγορα τις υποδομές και το εργοστάσιο βιοαποβλήτων και τα ΣΜΑ να τα λειτουργήσουμε για να μπορέσουμε να εξοικονομούμε και χρήματα από την καλή και ορθολογική λειτουργία. Και να επιβραβεύονται και οι καλές πρακτικές σωστά, των Δήμων. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Πάμε τώρα και σε κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει. Το έχουμε αφήσει στο περιθώριο τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της υγειονομικής κρίσης. Και αναφερόμαστε βέβαια στο Φεστιβάλ Γαστρονομίας, κύριε Δήμαρχε, κάτι που είναι θεσμός για τη δική μας την περιοχή. Υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει, αν θέλετε, έτσι, ποιοτικά ασυναγώνιστα προϊόντα της Αρτινής Γης, που οι πολίτες και οι επισκέπτες έχουν τη χαρά μέσα από κάποιες εκδηλώσεις να τα γευτούν, να τα δουν από κοντά. Καταρχήν να πούμε ότι είναι η γιορτή πορτοκαλιού, μανταρινιού, ακτινιδίου και ελιάς που ξεκίνησε επί θητείας μας τα πρώτα χρόνια μας. Τελευταία χρονιά που έγινε ήταν το 19 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και πιο πριν στο μετρό και πιο πριν στο Ζάπιο. Δηλαδή είχαμε αποφασίσει τότε να βγάλουμε τα προϊόντα μπροστά και να τα γευτούν και να τα γνωρίσουν το μεγάλο κοινό της Αθήνας. Φέτος ξαναρίθαμε στην πόλη μας μετά από τον περίοδο του κορονοϊού να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Το Φεστιβάλ πλέον Γαστρονομίας Τοπικών Προϊόντων, που εκεί έχει και επισκέψεις μαθητών σχολείων σε τοπικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτά τα προϊόντα και επισκέψεις μαθητών λυκείου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για να γνωρίσουν τις εγκαταστάσεις που έχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο εδώ, και οι σύλλογοι θα μαγειρέψουν, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, με συνταγές τοπικές μέσα από αυτά τα προϊόντα στην κεντρική πλατεία, και θα έχουμε φωνάξει έναν αρχισεφ επώνυμο, έτσι ώστε να μαγειρέψει κάποια πιάτα σε συνεργασία με το Σύλλογο Εστίασης και με το Επιμελητήριο, έτσι ώστε να τα εισάγουμε στα καταστήματα εστίασης. Πρέπει. Πότε θα γίνει? Αυτό θα ξεκινήσει από 2 του Δεκέμβρη. Δηλαδή το Σάββατο, το ναι, το Σάββατο που μας έρχεται. Σάββατο και Κυριακή. Και θα είναι και μια ημερίδα επιστημονικού χαρακτήρα με συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, το Γεωπονικό, για να υπάρχει η εισηγήση και το επιστημονικό κομμάτι. Και μια δράση, συγγνώμη που να μην την ξεχάσω, που κάνουν ο Σύλλογος Δρομέων στην πλατεία. Πάλι βάζουμε και ένα αθλητικό στοιχείο. Στην πλατεία, νομίζω, θα βγει το πρόγραμμα, να μην πω κάτι λάθος. Ελπίζω να είναι καλός καιρός. Είναι καλός καιρός. Το ζήτημα όμως να πω στο εξής, ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτά τα τοπικά προϊόντα, τα επώνυμα, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα, θα πρέπει να αποκτήσουν μια εξωστρέφεια, να τα οργανώσουμε διαφορετικά, να είναι η αιχμή του δώρατός μας. Πραγματικά, ο πρωτογενής τομέας είναι η ατμομηχανή που έχει η περιοχή μας και πρέπει πάνω σε αυτό το πράγμα να οργανωθούμε. Και όσον αφορά τη γαστρονομία, θα πρέπει, και ήδη ξεκινάμε τις συζητήσεις με τον Σύλλογο Εστίασης και το Επιμελητήριο, να μπορέσουμε ως Δήμος να δημιουργήσουμε ένα σύμφωνο τοπικής ποιότητας πάνω στη γαστρονομία με τα καταστήματα εστίασης, όπου θα μπορούν να χρησιμοποιούν στα πιάτα τους τις πρώτες ύλες που παράγουν οι επιχειρήσεις, να έχουν ένα πιάτο που να είναι σήμα κατά τεθέν για την άρτα στο μενού, και εκεί να παίρνουν μια πιστοποίηση, ένα σήμα ποιότητας, το οποίο αυτό το σήμα θα τους προβάλλουμε και γενικότερα θα είναι κάτι αντιπροσωπευτικό για αυτούς. Πρέπει να δημιουργήσουμε το δικό μας αφήγημα και το δικό μας brand name, και εδώ να πω, όλο αυτό βασίζεται και σε μια μελέτη της τουριστικής προβολής, η οποία παρουσιάστηκε πριν την προηγούμενη εβδομάδα στα μέλη της τουριστικής προβολής, όπου ο Δήμος ανέθεσε σε μια πάρα πολύ καλή εταιρεία τον στρατηγικό σχεδιασμό
της τουριστικής προβολής, έτσι ώστε να μπορέσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που έχει η περιοχή και ο τόπος μας σιγά σιγά να χτίζουμε πάνω σε αυτό το τουριστικό προϊόν όλοι όμως, και οι φορείς του δημοσίου και οι ιδιωτικοί φορείς, γιατί πραγματικά η Άρτα είναι μια πολύ όμορφη περιοχή και αν δεν είμαστε όλοι μαζί ως οικογένεια και να δουλέψουμε μεθοδικά, έτσι μόνο έτσι θα κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος πάνω στο τουριστικό προϊόν που έχει η Άρτα. Μάλιστα. Θίξαμε πολλά ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία. Θα μείνουμε σε δύο και αυτό που είπατε για την αυτοδιοίκηση, όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν και για το τεχνικό πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά, κύριε Δήμαρχε, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι το οικονομικό ασφικτικό περιβάλλον που καλούνται να λειτουργήσουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να αναφερθούμε όμως και στις δράσεις που γίνονται στη δική μας περιοχή. Μια ανάσα λοιπόν, ένα φεστιβάλ γαστρονομίας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για όλους τους δημότες και τους επισκέπτες. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ και πάντα στη διάθεσή σας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Αβα μείον 40%. Bioten μείον 50%. Τένα, Ζέβα και Λιμπρές μείον 45%. Lenorma λακτικά μείον 50%. Ariel XXL 11,89. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε κοτόπουλο νοπό συνεταιρισμού μόνο 2,99 το κιλό. Βόλιο σπάλα ή ελιά μόνο 9,90 το κιλό. Αρακάς ελληνικός Ελωμάς 1 κιλού μόνο 2,49. Αλεύρι Αγίου Γεωργίου 5 κιλών 5 ευρώ και 2 λεπτά. Μάξι χαρτί υγείας τρίφυλλο δεκάρι μόνο 3,99. Φροντίδα μαλλιών και βαφές Rilken 50% φθηνότερα. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στην Τράπεζα Πειραιώς στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε κτηνοτρόφου και αγρότη με ολοκληρωμένες λύσεις. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς για να βρούμε μαζί την πιο κατάλληλη λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Η μεγάλη ποικιλία ελαιοραβδιστικών και δοντικών μηχανημάτων καθιστά δύσκολη την επιλογή του κατάλληλου για την κάθε περίπτωση μηχανήματος. Για να γίνει η συλλογή της ελιάς απλή υπόθεση, επισκεφτείτε το κατάστημα Κράψης Κωνσταντίνος και επιλέξτε ελαιοραβδιστικά μηχανήματα όλων των εταιριών. Δοκιμάστε το νούμερο 1 δονητικό μηχάνημα της αγοράς, το πιο δυνατό σε παλμούς και ισχύ, της Husqvarna, καθώς και μια πλήρη γκάμα εργαλείων κορυφαίας ποιότητας. Ανακαλύψτε το νέο καρότσι γεννήτρια ελαιοραβδιστικών σύγχρονης κατασκευής, καθώς και τα πιο επώνυμα υλικά της αγοράς, με την εγγύηση του ονόματος Κράψης Κωνσταντίνος. Όπως και κάθε είδους μηχάνημα και αναλώσιμα είδη προερχόμενα από φημισμένους διεθνείς οίκους με τριετή εγγύηση, συνεχή υποστήριξη και το πιο σύγχρονο και εγγυημένο σέρβις της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Κράψης Κωνσταντίνος. Πρώτο χιλιόμετρο Φιλιππιάδας Άρτας. Εγγύηση και στην αγορά των ελαιοραβδιστικών και δονητικών μηχανημάτων. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Βίγη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τιμή και μας παρακολουθούν. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα των ασφαλτικών στη Σαγιάδα μιλήσαμε με τον κύριο Χεκίμογλου, τον πρόεδρο της Ένωσης Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτείας, καθώς επίσης και με τον κύριο Αλέξανδρο Πάσχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, την επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Αλλά μέσα στο διάστημα, Βαγγέλη, στο Σαββατοκύριακο και σήμερα και την Παρασκευή, έχουμε εξελίξει, έτσι δεν είναι? Τι εξελίξει υπάρχουν? Καταρχήν να πω ότι αυτό το θέμα απασχολεί την τοπική επικαιρότητα, όχι μόνο της Θεσπρωτείας.
της Υπήρου γενικότερα και θα την απασχολήσει, γιατί είναι γνωστό, το γνωρίζεις και εσύ και από παλιότερες έτσι επικοινωνίες μας, ότι δεν προέκυψε ως κεραυνός στην Ερυθρία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κρατάει χρόνια έτσι, αυτή η κολόνια, κατά το γνωστό. 20 και πλέον χρόνια, επί δημαρχίας μου εμφανίστηκε, μάλλον ακόμη πριν εκλεγώ δήμαρχος, είμαι δημοτικός σύμβουλος για πρώτη φορά, από το 1999 και φτάνομαι στο 2023, και αυτό το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Εκείνο το οποίο θέλω να προσθέσω εγώ είναι καταρχάς ότι υπάρχει καθολική και μαζική αντίδραση. Το είπες και εσύ προηγουμένως, το επεσήμανες, να προσθέσω σε αυτά που είπες ότι πέρα από το επιμελητήριο που αντέδρασε άμεσα και έντονα, πέρα από το Σύλλογο Υδατοκαλλιεργειών, οι οποίοι λογικό ήταν να αντιδράσουν, έτσι, εδώ αγωνιζόμαστε χρόνια, η περιφέρεια πρώτος αντέδρασε τοπικά ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Πιτούλης με μια σκληρή δήλωσή του. Στη συνέχεια ήρθε η περιφέρεια να προσφύγει και αυτή, ανεξάρτητα τι θα κάνουν οι σύλλογοι, να προσφύγει κατά της απόφασης αυτής, η οποία είναι μια απόφαση απολύτως ακατανόητη, αδικαιολόγητη, επιεικώς απαράδεκτη, διότι τα είπαν και οι συνομιλητές με τους οποίους είχες επικοινωνία την προηγούμενη εβδομάδα, προσκρούει στην υπογραφή σε προσφάτως ΠΟΑΗ, δηλαδή την οριοθέτηση των μονάδων υδατοκαλλιεργειών, και ουσιαστικά τι κάνει, την αναιρεί. Δηλαδή είναι άκρως αντιφατική. Δεν μπορεί να προβλέπει η οριοθέτηση να προβλέπει ότι εκεί δεν μπορούν να γίνουν, να υπάρξουν οχλούσες επιχειρήσεις, και να επανέρχεται το θέμα των ασφαλτικών και των πετρελοειδών, που δεν είναι απλά οχλούσα δραστηριότητα. Δεν είναι απλά οχλούσα δραστηριότητα. Είναι η ταφόπλακα στην κυριολεξία των διακαλλιεργειών. Δεν ξέρω αν το είπαν οι άλλοι ομιλητές, δεν το είδα, γιατί είχα κάποιες προσωπικές έτσι ενασχολήσεις. Απλά και μόνο ας δεχτούμε ότι υπάρχει απόλυτη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει διαρροή και ότι δεν θα επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά ο θαλάσσιος ορίζοντας. Απλά και μόνο, ανταγωνιστικά, επειδή ξέρεις ότι το ψάρι αυτό είναι εξαγώγημο, απλά και μόνο ανάλογη εταιρεία ανταγωνιστική, από την Ιταλία σου λέω εγώ, που είναι πιο κοντά από εμάς, μην πάω στην Τουρκία, τραβήξει πλάνα, και ξέρεις πόσο εύκολο είναι να τραβήξει πλάνα σήμερα με ένα ντρόν, με οτιδήποτε, και πει ότι αυτά τα ψάρια που εξάγονται από εκεί, δίπλα τους είναι πετρέλαια και ασφαλτικά. Πιστεύεις εσύ ότι δεν θα είναι καταλυτική, καθοριστική ζημιά? Δεν το αφισβητεί κανένας. Τώρα, πάμε στον τοπικό βουλευτή. Ο τοπικός βουλευτής, ο κυβερνητικός, ο κ. Ζιόλιακας, με τον βοηθή του Κάτσι, τον κύριο Κάτσι, υπάρχει ένα γαϊτανάκι δηλώσεων και αντιδηλώσεων για το ποιος υπέγραψε και ποιος έδωσε παράταση στην απόφαση. Όλα αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίες. Πρέπει ο κ. Ζιόλιακας να πάρει μια σαφή και ξεκάθαρη θέση. Συμφωνεί με την απόφαση αυτή ή δεν συμφωνεί? Τώρα, το τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έδωσε παράταση στην υπογραφή σα απόφαση κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε, είναι αντιπολίτευση. Το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει. Και κάτι άλλο. Ο κύριος Σαμιράς, υφυπουργός περιβάλλοντος, να είναι πολύ πιο φιδωλός και προσεκτικός στις δηλώσεις του, διότι είναι βουλευτής Ιωαννίνων, το 19 εξελέγει. Το ζήτημα αυτό απασχολεί την περιοχή μας από το 2023 χρόνια. Ο κ. Σαμιράς δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική, και το θεωρώ αδιανόητο να βγαίνει ο υφυπουργός περιβάλλοντος, δηλαδή του αρμόδιου του οικείου Υπουργείου, και να λέει ότι τις αποφάσεις για αυτά τα ζητήματα τις υπογράφουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και όχι οι πολιτικοί, γιατί διαφορετικά θα γίνουμε μπανανία και όχι χώρα της πολιτισμένη της Ευρώπης. Αυτά είναι πολιτικά τερτύπια, κύριε Αμιρά. Πράγματι, τις αποφάσεις τις υπογράφουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Αλλά όταν πρόκειται για ένα μείζον θέμα που αφορά 400 εργαζόμενους και άλλους 200 που θα προσθεθούν στους ήδη υπάρχοντες, και επέκταση μονάδων με τη νέα οριοθέτηση, και έχουν γίνει τόσες παρεμβάσεις πολιτικές, δεν μπορεί να θεωρήσει το θέμα γραφειοκρατικό και όχι πολιτικό. Κατά τα λοιπά, αυτά προς το παρόν, και αναμένουμε τη συνέχεια, η οποία είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει, και περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον. Εύχομαι και ελπίζω η κυβέρνηση να καταλάβει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, και αναρωτιέμαι, ρητορικό είναι το ερώτημα και κλείνω με αυτό,
Γιατί αυτή η επιμονή και η αιμονή αυτών που θέλουν να κάνουν αυτή τη εισαγωγικά τη χαρακτηρίζω εγώ επένδυση εκεί, όταν τους έχουν υποδειχθεί άλλες λύσεις, πολύ πιο κοντά, για παράδειγμα στην Ιγουμενίτσα, στη θέση γωνιά, έτσι έξω από το λιμάνι, τους είπα κάντε την εκεί και δεν την κάνουν. Γιατί αυτή η αιμονή? Γιατί απλώς, αγαπητή Βίκη, είναι πάρα πολύ μικρή η απόσταση μέχρι την Κέρκυρα. Και επειδή εκεί παίζονται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και πίσω από αυτή την επένδυση, πάντα σε εισαγωγικά τη βάζω εγώ, έτσι, κρύβονται μεγάλοι ολιγάρχες, οικονομικοί ολιγάρχες του τόπου και κινούν τα νήματα. Όλοι αυτοί που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τους είναι απλά οι λεγόμενοι μπροστινοί, για να κυριολεκτούμε. Ουσιαστικά υπάρχουν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία, με τα οποία δεν ξέρω, θα τολμήσει η κυβέρνηση να τα βάλει? Και μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί σήμερα κυβερνάει αυτή. Και η προηγούμενη, αν θέλεις, δεν ξέρω αν θα το τολμούσε. Αυτά, και είμαι βέβαιος ότι θα επανέλθουμε, διότι οι εξελίξεις θα μας υποχρεώσουν να επανέλθουμε. 27 Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Πολλές εκδηλώσεις και στη δική μας την περιοχή. Αξίζει όμως να αναφερθούμε στις δομές που υπάρχουν για τις κακοποιημένες γυναίκες. Πολύ σωστά. Δεν ξέρω, στην Άρδα υπάρχει για να δομή. Συμβουλευτικό κέντρο, βεβαίως. Συμβουλευτικό κέντρο. Μπορεί να φιλοξενήσει κακοποιημένες γυναίκες? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Άρα λοιπόν, η μόνη δομή που μπορεί να φιλοξενήσει, διότι τα γνωρίζεις καλύτερα και από μένα και ως γυναίκα έχεις και ιδιαίτερη ευαισθησία, έτσι και τα λοιπά. Ας πούμε, μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι τα γνωρίζεις από προσωπική εμπειρία. Από τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, ναι. Όχι, ναι, λοιπόν. Και ως γυναίκα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κακοποιείται μια γυναίκα και δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Πού θα πάει αυτή η γυναίκα? Είναι ένα ερώτημα στην περιοχή μας. Σωστά. Πού θα πάει? Σε συγγενή? Δεν έχει συγγενείς. Ή οι συγγενείς δεν είναι διατεθειμένοι να τη φιλοξενήσουν. Δεν μπορεί να μείνει στην ίδια στέγη. Έστω και προσωρινά, πρέπει να υπάρχει μια προσωρινή λύση, να βρεθεί μια ουσιαστική και μόνιμη λύση. Λοιπόν, στα Γιάννα λειτουργεί από το Δήμο, από τον ΟΚΠΑΠΑ, τον Οργανισμό Πολιτικής Πρόνοιας του Δήμου, με επικεφαλή στον εξαιρετικό πρόεδρο και φίλο μου ιατρό ομοιοπαθητικό, τον κύριο Δημήτρη Πάνου. Λειτουργεί ξενώνας φιλοξενίας γυναικών, θυμάτων βίας και των παιδιών τους. Γιατί φαντάσου μια γυναίκα που δέχεται κακοποίηση μέσα στο σπίτι, που δεν μπορεί να μείνει διότι ελοχεύει κίνδυνος ακόμη και για τη ζωή της, να φύγει βράδυ ξημερώματα και να μην έχει που να πάει, έτσι, να γυρνάει στους δρόμους ή πρωί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο ξενώνας φιλοξενίας λοιπόν στα Γιάννα μπορεί να λειτουργήσει, λειτουργεί ήδη 9 χρόνια καταρχήν να πούμε, συμπληρώνει 9 χρόνια, μπορεί να λειτουργήσει μέχρι 20 γυναίκες, έχει με παιδιά μαζί, διαθέτει 20 κλίνες. Λοιπόν, και φιλοξενεί γυναίκες θύματα βίας. Εξασφαλίζει την διαμονή τους, όπως είπα, τη θέρμασή τους, τη σύντησή τους και την ψυχολογική και νομική υποστήριξή τους, δωρεάν όλα αυτά, εάν χρειαστεί, διότι προφανώς έτσι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη, θα χρειαστούν συμβουλή και συμβολή. Όλα αυτά τα αναλαμβάνει ο ξενώνας φιλοξενίας γυναικών στα Γιάννηνα. Μια πολύ σημαντική δομή, απλά να το γνωρίζουν οι γυναίκες της περιοχής μας, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι σε μια γυναίκα στην Άρτα, στις Πρωτεία. Πού θα απευθυνθούν? Ότι μπορεί σε μια ώρα να είναι στα Γιάννα, απλά να πηγαιονίσει. Και να πούμε μπράβο στη Δημοτική Αρχή και μακάρι να βρει και μιμητές και σε άλλους μεγάλους κυρίους Δήμους. Γι' αυτό είπα στην Άρτα, αν υπάρχει τέτοια δομή. Λοιπόν, τώρα να αναφερθούμε σε ένα άλλο θέμα που εγώ το ακούω για πρώτη φορά. Τι είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις Αλβανίας? Αυτό δεν το ξέρω. Βέβαια, εσύ θα μας πεις και για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει προκύψει μετά από τις εκλογές. Αλλά εγώ ως όρο το ακούω για πρώτη φορά. Καταρχήν, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε, και δεν έχει σημασία να πούμε τα ονόματα, δεν μην χάνουμε χρόνο. Ναι. Είναι η αφορμή, το ερέθισμα, για να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό που είπες. Τι είναι, πώς το λένε, η Ένωση, έτσι λέγεται, Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία. Μετά τη δεκαετία του 90, όταν έπεσαν τα σύνορα, έτσι, από τα μέσα μας της δεκαετίας του 90, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις άρχισαν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Αλβανία. Και μιλάμε για σημαντικές επιχειρήσεις, μιλάμε για σημαντικές επενδύσεις που έγιναν εκεί
και μιλάμε για σημαντικό, αν θέλεις, και συνάλλαγμα που εισάγεται προς τη χώρα μας, αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, έτσι, ακόμη και ελληνικών, διότι η Αλβανία τι είναι, ένα τσιγάρο δρόμο. Πάρα πολλοί πάνε εκεί. Αυτές οι επιχειρήσεις, την περίοδο τώρα της κρίσης, από το 2011 και μετά των μνημονίων, και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια και με την πανδημία και με όλα αυτά, αρχίζουν να συρρυκνώνονται. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Και η Ένωση, με το νέο της Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξελέγει, προσπαθεί να κρατήσει τις επιχειρήσεις αυτές ζωντανές, να πω καταρχήν ότι αυτές διακτηνίζονται σε όλη την Αλβανία. Υπάρχουν στα Τίρανα, στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις, στο Αργυρόκαστρο, κυρίως εκεί, πάρα πολύ από τα Γιάννα. Δηλαδή, να καταλάβετε, να σκεφτείτε ότι Αργυρόκαστρο Γιάννα είναι 40 λεπτά, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν στα γύρω 40 σε όλες τις μεγάλες πόλεις, είτε είναι αμιγώς ελληνικές, της ελληνικής εθνικής μειονότητας, είτε έχουν και πληθυσμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία. Για να μην χαθούν άλλες θέσεις εργασίας με τη συρρήκνωση που υπάρχει λόγω της οικονομικής ύφεσης που πλήττει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και τις επιχειρήσεις αυτές. Ευχόμαστε λοιπόν και ελπίζουμε και γι' αυτό το αναδείξαμε το θέμα, να ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να δραστηριοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί και να έχει τη συμβολή και τη συμπαράσταση και της ελληνικής κυβέρνησης για να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να παραμείνουν εκεί και να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο προς όφελος και των δύο χωρών και των πολιτών των δύο χωρών και των Αλβανών αλλά και των Ελλήνων με όσα προηγούμενα θετικά ανέφερα. Αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κάτι μάθαμε και σήμερα. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανία. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Αρταίωνα, στα πλαίσια της Διεθνούς Μέρας για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών, υλοποίησε μία ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Μέσα από τα μάτια της και με τη συμμετοχή έργων ευαισθητοποιημένων πολιτών». Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από μουσικά σύνολα του Μουσικού Σχολείου Άρτας. Με μεγάλη συμμετοχή των πολιτών πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Μέσα από τα μάτια της, με τη συμμετοχή έργων ευαισθητοποιημένων πολιτών». Ως Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, με στόχο να αναδειχθεί η έκθεση και η επιτακτική ανάγκη καταπολέμησης του κοινωνικού φαινομένου της βίας κατά των γυναικών. Πρεσβεύει τους αγώνες που δόθηκαν και εξακολουθούν να δίνονται για την εξάλληψη της ανισότητας, της διάκρισης και της βίας εις βάρος των γυναικών, καθώς συνεχίζει να είναι η πιο διαδεδομένη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο και αν δεν συμβαίνει σε εμάς, συμβαίνει δίπλα μας. Η βία κατά των γυναικών μας αφορά όλες και όλους. Δεν έχει ένα μόνο πρόσωπο και δεν αφορά μόνο το άτομο που την υφίσταται. Δεν πρόκειται για ατομική υπόθεση, αλλά και κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί τη συνεργασία λίγες γυναίκες από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρριτο της συμβουλευτικής και αφορούν την ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση, την κοινωνική, ψυχολογική και εργασιακή συμβουλευτική, την νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση, τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παρακομπή των γυναικών σε ξενώνες. Το κέντρο δέχεται γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή συντροφική βία, σωματική, σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική και λεκτική βία, αλλά και όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, άνεργες, μονογονείς, μετανάστριες, προσφύγισες, αμαία. Αποτελεί υποστηρικτική δομή του Πανελλαδικού Δικτύου για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο αποτελείται από 44 συμβουλευτικά κέντρα, 19 ξενώνες φιλοξενίας, την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, καθώς και την ιστοσελίδα meetogreece.gr. Πέφτει θύμα κακοποίησης να δέχεται τις υπηρεσίες από το συμβουλευτικό σταθμό για να μπορέσουμε τουλάχιστον να είμαστε χρήσιμοι και να βοηθάμε αυτές τις γυναίκες. Έτσι ώστε να μην φτάνουμε σε ακραία γεγονότα που καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και θάνατοι τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις γυναίκες που πέφτουν θύματα κακοποίησης. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουμε είναι όλοι μαζί, μέσα από τα σχολεία, μέσα από τις οικογένειές μας, μέσα από την τοπική μας κοινωνία, να μιλάμε όσο γίνεται περισσότερο, να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό όχι μόνο σήμερα, αλλά όλες τις μέρες του χρόνου,
Και αυτό γίνεται πραγματικά, και δεν το λέω απλά έτσι για ήθιστε να πω σήμερα καλές κουβέντες. Ο συμβουλευτικός σταθμός βίας κατά των γυναικών και τα κορίτσια που είναι εδώ κάνουν εξαιρετική δουλειά όλα αυτά τα χρόνια και με διακριτικότητα όπως πρέπει. Και πραγματικά τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Αρταίων, στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, διοργάνωσε την έκθεση ζωγραφικής στο Δημοτικό Κτίριο στη Σκουφά 79. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Η έκθεση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου με ώρες λειτουργίας στις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών είναι πάρα πολλά και έχουμε βέβαια και πολλές φορές απώλειες ανθρώπινης ζωής. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη σύγχρονη κοινωνία. Η βία είναι και σωματική, είναι και ψυχολογική. Ασκείται στο σπίτι, ασκείται στους εργασιακούς ή μαθησιακούς χώρους, στους εκπαιδευτικούς χώρους, στους χώρους του αθλητισμού, του πολιτισμού. Άρα λοιπόν εδώ θα χρειαστεί από την πολιτεία να έχει ένα πλαίσιο υποστήριξης όχι μόνο των γυναικών που υφίστανται τη βία ή την κακοποίηση, αλλά ένα πλαίσιο το οποίο να ευαισθητοποιεί, ένα πλαίσιο το οποίο να ενημερώνει, να προλαμβάνει και βέβαια χρειάζονται και οι δομές για που καταπιέζουν, που δημιουργούν ζητήματα που οδήγησαν σε 19
γυναικοκτονίες, αν και ως νομικός όρος δεν υφίσταται και προσπαθούμε να τον εντάξουμε ως νομικό όρο, θα πω όμως αυτό που ισχύει, ανθρωποκτονίες γυναικών. Εύχομαι να μην ξαναζήσουμε άλλο τέτοιο 2022 με τόσες πολλές γυναικοκτονίες, όμως θέλω να αναφερθώ στην πόλη μας, στην Άρτα. Δημιουργήσαμε από το 2013 το συμβουλευτικό σταθμό, όπου είναι ένα οργανωμένο τμήμα που παρέχει νομικές υπηρεσίες, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική για τις γυναίκες που βιώνουν τέτοια ζητήματα. Οφείλουμε να σεβόμαστε τη γυναίκα, γιατί όπως είπε και ο Ζαν Σάρλ, η γυναίκα είναι μια πρόσκληση στην ευτυχία. Χωρίς τη γυναίκα δεν υπάρχει ευτυχία, δεν μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένοι. Είναι σήμερα εδώ, γίνεται εγγένεια της έκθεσης που το Συμβουλευτικό Κέντρο Βίας κατά των Γυναικών του Δήμου Αρτίων οργάνωσε. Είναι ανοιχτή αυτή η έκθεση από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, να πούμε. Και να πούμε ότι το Συμβουλευτικό Σταθμό, να πούμε κάποια στοιχεία από το 2013 που λειτουργεί στην Άρτα, λειτουργεί με επιστήμονες οι οποίες παρέχουν συμβουλευτική σε γυναίκες που είναι θύματα κακοποίησης. Και έχει σημασία να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουν περάσει στο κατόφλι του κέντρου γύρω στα 600 γυναίκες, από τις οποίες 600 γυναίκες, 350 γυναίκες ήταν θύματα κακοποίησης. Γιατί στο κέντρο παρέχουμε και συμβουλευτική όσον αφορά την εργασία για τις γυναίκες. Άρα είναι μια μεγάλη βοήθεια που την είχε ανάγκη η πόλη μας, 350 γυναίκες που τους βοηθήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Και το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν θύματα, ευτυχώς, ας πούμε, στην πόλη μας, όπως βλέπουμε σε άλλες πόλεις που δυστυχώς υπάρχουν γυναικοκτονίες. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προβληματιστούμε, πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε, πρέπει να μιλάμε για αυτά τα θέματα, γιατί αυτά που συμβαίνουν και τα βλέπουμε μέσα από τα πανελλήνια μέσα ενημέρωσης αγγίζουν και τη μικρή μας κοινωνία. Σας είπα ότι 350 γυναίκες είναι και στο Δήμο μας, στο νομό μας, θύματα κακοποίησης. Από εκεί και πέρα, όσο περισσότερο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι είμαστε μέσα από το σχολείο, μέσα από τις οικογένειές μας, μέσα από τις κοινωνίες μας, τόσο καλύτερα είναι για μας. Άρα εμείς προτρέπουμε ό,τι πέφτει στην αντίληψη του καθενός για το διπλανό σπίτι που μπορεί να υπάρχει ένα θύμα κακοποίησης ή οτιδήποτε πέφτει στην αντίληψή μας, αλλά και όσοι μας ακούνε να ξέρουν ότι υπάρχει μια δομή στο Δήμο Αρτέων, η οποία αυτή δομή με διακριτικότητα, έτσι, με σεβασμό, αντιμετωπίζει και το ζήτημα αυτό και παρέχει τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω σήμερα εδώ που είδαμε και το μουσικό σχολείο, τους μαθητές του μουσικού σχολείου και τους επιστήμονες, τα στελέχη του κέντρου του συμβουλευτικού σταθμού, τα στελέχη της κοινωνικής υπηρεσίας, τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο, τον Δημήτρη του Ευαγγέλου και όλους όσους βοήθησαν πραγματικά να υπάρχει αυτή η έκθεση εδώ, η οποία αυτή η έκθεση, να πούμε ότι οι ζωγραφιές αυτής της έκθεσης είναι από πολίτες και είναι και από μαθητές σχολείου, οπότε περνάνε ένα δικό τους μήνυμα και αυτό το ότι μπήκαν οι μαθητές του σχολείου στο να ζωγραφίσουν ή οι ενεργοί πολίτες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι παράλληλα με αυτή την έκθεση εδώ που στα δημοτικά καταστήματα στο κέντρο της πόλης μας υπάρχει και η έκθεση που κάνουν ο Σύλλογος Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών στο επιμελητήριο, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Ναι, υπάρχει μια φωταγώγηση και του Δημαρχείου του κτηρίου μας και αυτό εδώ πέρα, έτσι ώστε αυτοί που βλέπουν αυτή την ειδική φωταγώγηση να αναλογίζονται για ποιο λόγο, για να θυμίσουμε σήμερα ότι είναι η μέρα αυτή. Αλλά αυτή τη μέρα όμως δεν είναι ότι πρέπει να τη θυμόμαστε μόνο στις 25 του Νοέμβρη, πρέπει όλο το χρόνο ακόμη και αυτά, αν θέλετε, τα πολύ ωραία εδώ πέρα ζωγραφιές και έργα, τέχνης πραγματικά, θα έπρεπε να βρίσκονται στα σχολεία, θα μπορούν να βρίσκονται σε δημόσιες υπηρεσίες, σε κάποιους χώρους δημόσιες, έτσι ώστε βλέποντάς τα να προβληματιζόμαστε. Παγκόσμια ημέρα σήμερα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και βρισκόμαστε στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Αρτέων, όπου υπάρχει μια έκθεση ζωγραφικής εμπνευσμένη από την βία κατά των γυναικών. Βιώσαμε ένα 2022 με 19
γυναικοκτονίες, αν και ως νομικός όρος δεν υφίσταται. Υπάρχει όμως, η πραγματικότητα είναι ότι χάσαμε 19 συνανθρώπους μας για κανέναν απολύτως λόγο. Για τον λόγο ότι κάποιος δεν δεχόταν την απόρριψη, κάποιος δεν δεχόταν να μην βρίσκεται δίπλα ο άνθρωπος που εκείνος πίστευε ότι πρέπει να είναι μια ζωή δίπλα του. Και εγώ οφείλω να πω ότι υπάρχει ο συμβουλευτικός σταθμός, είναι δίπλα, είναι οργανωμένος, Τζαβέλα 24, είναι οργανωμένος με κοινωνικό λειτουργό, με ψυχολόγο, με όλες τις ειδικότητες όπου μπορούν να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη, ψυχολογική και να βρουν διέξοδο οι συνδημότες μας οι οποίοι υφίστανται τέτοια πράγματα. Θα ήθελα να πω στους άνδρες κυρίως, οφείλουμε να σεβόμαστε και να αγαπάμε τις γυναίκες. Πραγματικά αξίζει τον κόπο γιατί αυτές μας χαρίζουν την ευτυχία. Να είμαστε λοιπόν δίπλα τους, να τις στηρίζουμε, να τις φροντίζουμε. Αυτό είναι το χρέος μας για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε ως έθνος και ως κράτος. Θέλω να συγχαρώ το Δήμο Αρταίων και το Δήμαρχο που παρήχε όλη την υλικοτεχνική υποδομή για να στήσουμε πραγματικά μια εξαιρετική έκθεση ζωγραφικής, να ευχαριστήσω τα σχολεία και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Δημοτικό Σχολείο Κυρκυζατών, το Πρώτο Εργαστηριακό Κέντρο, το Ημίρησιο ΕΠΑΛ, το Ισπερινό ΕΠΑΛ, τους καθηγητές τους, αλλά και τον ανώνυμο πολίτη που ήρθε και μας έφερε τη ζωγραφιά του, τον καμβά, τον πίνακα ζωγραφικής, για να εμπνευστούμε και να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε ένα τέτοιο ζήτημα. Εύχομαι το 2023 να είναι ένα έτος χωρίς γυναικοκτονίες, με αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας. Τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Είναι μια ακόμη εκδήλωση στην πόλη μας, μετά την εκδήλωση που έγινε από τη Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Είναι από το Δήμο Αρταίων, από το κέντρο παρακολούθησης. Είναι μια, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους προσπάθησαν και έθεσαν τα έργα τους στη διάθεση αυτής της εκδήλωσης. Από όλη αυτή την, από όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα, που είναι έντονα με πολλές περιπτώσεις κακοποίησης ψυχολογικής, σωματικής, αλλά δυστυχώς φτάνουμε και σε να έχουμε και ανθρώπινα θύματα από τη βία κατά των γυναικών, να έχουμε και τις κακοποίησεις των παιδιών. Είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά στον τομέα τόσο της ευαισθητοποίησης, της πρόληψης, αλλά και σε δομές και υποδομές που θα μπορούν να υποδεχθούν όσους θα πρέπει να υπουλώσουν τα τραύματα από αυτή την περιπέτεια. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί, πολιτεία, αυτοδιοίκηση, εθελοντισμός, φορείς, η ίδια η οικογένεια, τα σχολεία, ώστε να αποτρέψουμε αυτά τα φαινόμενα και να τα εξαλείψουμε ή δυνατόν εντελώς. Με έτοιμα την ανέγερση ενός σύγχρονου σχολείου που να καλύπτει τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών, τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας συγκέντρωση διαμαρτυρίας, συμμετέχοντας έτσι στην πανελλαδική κινητοποίηση των μουσικών σχολείων της χώρας. Πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας, συμμετέχοντας στην πανελλήνια μουσική διαμαρτυρία των μουσικών σχολείων της χώρας. Με συνθήματα όπως «Θέλουμε ένα κτίριο που να μην είναι ερείπιο», οι μαθητές για μια ακόμη χρονιά ζητάνε να ακουστούν τα αιτήματά τους για έγκαιρη πρόσληψη μουσικών καθηγητών, αλλά και για ένα ασφαλές κτίριο που να στεγάζει το μουσικό σχολείο της πόλης. Οι μαθητές πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας στη Λεωφόρο Ιωαννίνων, στη Λεωφόρο Ειρήνης και στην παραλία της πόλης, ενώ σταμάτησαν για αρκετή ώρα μπροστά από το Δημαρχείο τραγουδώντας συνθήματα και διαβάζοντας τα αιτήματά τους. Τα αιτήματα των μαθητών αφορούν μεταξύ άλλων πιστοποίηση των θεωρητικών σπουδών σε κάθε απόφυτο μουσικού σχολείου, θεωρία, αρμονία αλλά και των μαθημάτων μουσικών οργάνων. Επιπλέον, μοριοδότηση των παιδιών που ενδιαφέρονται για τις μουσικές σχολές.
δωρεάν μουσικά εγχειρίδια για τα μαθήματα που εξειδικεύονται στη θεωρητική μουσική εκπαίδευση, θεωρία, αρμονία, ιστορία μουσικής, μορφολογία, οργανογνωσία και στα μαθήματα οργάνων, καθώς δεν έχουν όλα τα παιδιά την οικονομική δυνατότητα που απαιτείται για να τα προμηθευτούν. Τέλος, μεγαλύτερη και έγκαιρη πρόσληψη μουσικών καθηγητών, ιδιαίτερα σε όργανα με μικρότερη ζήτηση, όπως κανονάκι, τρομπέτα, τρομπόνι, κόρνο κλπ. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης. Αντικατάσταση σκληρού δίσκου. Επισκευή μητρικής. Επισκευή κάρτας γραφικών. Υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψύξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας. Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας. Η λύση σε κάθε πρόβλημα. Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 που σταδιακά στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες, κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.